Γεια σας και πάλι. Γεια σου, Ιουλία και Άγγελε. Σήμερα, όπως το υποσχεθήκαμε, θα σας δείξουμε κάποιες συμβουλές για το τι μπορούμε να κάνουμε όταν το μωρό μας έχει κολικούς και πονάκια στην κοιλιά. Κεφάλαιο κολική. Μπορεί το βρεφικό μασάζ να βοηθήσει? Ναι, λέει η Ιουλία. Έχουμε ξαπλωμένο το μωράκι μας ανάσκελα. Παίρνουμε πάλι λίγο λαδάκι και όπως σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, το λαδάκι που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε να είναι γενικά ένα λαδάκι ήπιο, όπως για παράδειγμα το αμυγδαλέλαιο, τζότζομπα, βερικοκέλαιο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μία βάση όπως είναι το αμυγδαλέλαιο και να βάλουμε και κάποιες σταγονίτσες από εθέρεο έλαιο μέσα, αλλά πάλι κάτι ήπιο, όπως για παράδειγμα το μανταρίνι, η βανίλια, το τριαντάφυλλο. Όπως θυμόσαστε και την προηγούμενη φορά, μου αρέσει να δίνω ονομασίες στις κινήσεις μου, γιατί έτσι τις θυμάμαι και εγώ καλύτερα, αλλά και οι μαμάδες τις θυμούνται καλύτερα. Η πρώτη μου κίνηση λοιπόν είναι το ρολόι. Φανταζόμαστε γύρω από τον αφαλό ένα ρολόι και πηγαίνουμε με τα χεράκια, είτε με το ένα χέρι, είτε και με τα δύο χεράκια. Πηγαίνουμε γύρω-γύρω, στρέφουμε το χέρι κυκλικά με τον δείκτη του ρολογιού. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε είτε με το ένα χέρι, είτε και με τα δύο χέρια. Έτσι, ζεσταίνουμε την κοιλίτσα και επειδή η ζέστη γενικά είναι πολύ χαλαρωτική για τους μυς, καταφέρνουμε να χαλαρώσει και το έντερο, ενεργοποιούμε δηλαδή και το πεπτικό σύστημα και έτσι μπορούν να απελευθερωθούν σιγά σιγά και κάποια εγκλωβισμένα αέρια μέσα στο έντερο. Συνεχίζουμε μετά με τον τροχό του νερού. Τροχός του νερού, μπορείτε να φανταστείτε, είναι αυτή η κίνηση, σαν να πέφτει το νερό και ξεκινάμε, εδώ περίπου που τελειώνει το στέρμα του μωρού, προς τα κάτω, προς τα κάτω. Ένα λάξ. Τροχός του νερού και ασκώ αρκετή πιεσούλα γιατί θέλω εδώ να ξεμπλοκάρουν τα αέρια στο στομαχάκι και να κατεβούν προς τα κάτω. Σακ. Και αυτό γύρω στις 10 φορές. Μετά θα κάνουμε τη μαργαρίτα. Φανταζόμαστε, ζωγραφίζουμε γύρω από τον αφαλό του μωρού μια μαργαρίτα. Και πάλι με τον δείκτη του ρολογιού. Ξεκινάμε από τη μία μεριά και πάμε γύρω από τον αφαλό. Δεν χάνουμε επαφή με το άλλο χέρι από το σώμα του μωρού. Ω, ναι. Αυτή είναι η μαργαρίτα. Αυτό στο σπίτι, παιδιά, εννοείται μπορείτε να το κάνετε χωρίς την πάνα. Μπορεί να είναι το μωρό σας τελείως γυμνό. Ιουλία, σε ποια φάση της μέρας θα κάνουμε αυτές τις κινήσεις? Πριν έρθει η ώρα των κολικών, κατά τη διάρκεια των κολικών? Αυτό το καλύτερο είναι να το κάνουμε το απογευματάκι, που συνήθως ξεκινάνε οι κολικοί κατά τις 6-7 το απόγευμα. Μπορούμε να το κάνουμε είτε προληπτικά, ώστε να έρθουν ίσως και πιο ήρεμα μετά. Ακριβώς. Γιατί να τους αποφύγεις τελείως, μάλλον είναι κομματάκι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο να τους αποφύγουμε τελείως, αυτό που λες. Μπορούμε να το κάνουμε είτε προληπτικά στο το απογευματάκι, είτε να το κάνουμε και κατά τη διάρκεια, αν μας αφήνει, έτσι. Μετά θα κάνουμε και κάποιες ασκησούλες. Μπορούμε να πάρουμε τα ποδαράκια. Αχ. Και να πάμε λίγο ποδήλατο. Το φανταστούμε έτσι. Ένα, το ποδηλατάκι. Δύο, τρία. Ναι. Πηγαίνουμε ποδήλατο. Και έτσι ασκούμε μία πίεση με το ποδαράκι στο κάτω μέρος του εντέρου. Οπότε πάλι μπορούμε να απελευθερώσουμε κάποια εγκλωβισμένα αέρια. Ναι. Γεια σου, Μάρο. Τέλεια. Και του αρέσει και πάρα πολύ αυτό. Ναι. Ναι. Ποδηλατάκι πάμε εμείς τώρα. Μπορούμε να αναβάλουμε και τα χεράκια μας έτσι ώστε να κρατήσουμε μία αντίσταση στα ποδαράκια. Από κάτω, στην πατουσίτσα. Μπορούμε να χαλαρώσουμε και έτσι λίγο τα ποδαράκια. Και ξανά ταυτόχρονα μία πιεσούλα προς τα πάνω. Και χαλαρώνουμε. Και ξανά. Και χαλαρώνουμε. Το ίδιο μπορούμε να το κάνουμε και ασκησούλα χιαστή με τα χεράκια, γιατί έτσι όχι μόνο βοηθάμε και στο πεπτικό σύστημα, αλλά ενεργοποιούμε και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια του μωρού, το οποίο είναι και για αργότερα πολύ καλό για την κινητικότητα του μωρού. Πάμε χιαστή, τσακ, και ανοίγουμε και ξανά κλείνουμε, φέρνουμε τα χεράκια, τα ποδαράκια μαζί και ανοίγουμε, σαν ένα stretching. Και το ίδιο θα κάνουμε και την άλλη μεριά, εννοείται. Πάμε άλλη μία. Και
φέρνουμε το χεράκι στο ποδαράκι, οπ, και ξανανοίγουμε στα έτσι. Και πάμε πάλι μαζί, πάμε, έλα κυλιακή. Και ξανανοίγουμε. Αυτές τις κινήσεις φαντάζομαι μπορούμε να τις βάλουμε στη ρουτίνα του μασάζ ούτως ή άλλως, ακόμη και για παιδάκια που ίσως είναι λίγο πιο δυσκύλια ή ζορίζονται με αέρελ, δεν χρειάζεται μόνο κολικούς να έχει ένα μωρό για να επωφεληθεί. Γενικά όταν νιώθουμε έτσι ένα μικρό τυμπανισμό, φουσκωματάκι ή γενικά μία βραδύτερη κινητικότητα του εντέρου, όποτε το νιώθουμε αυτό μπορούμε να το εντάξουμε και στο καθημερινό μασάζ. Τώρα, αν το μωρό μας κλαίει πάρα πολύ, από προσωπική εμπειρία έχω δει ότι είναι λίγο δύσκολο να κάνεις το μασαζάκι, γιατί η κοιλιακή είναι τόσο εκείνη τη στιγμή τόσο πιασμένη. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες λαβές που θα σας δείξω, έτσι ώστε και πάλι να χαλαρώσουμε λίγο το εντεράκι. Λοιπόν, παίρνουμε το μωρό μας αγκαλιά και τα χεράκια είναι πάνω από το δικό μου χέρι, έτσι. Κρατάω το ποδαράκι και κάνω με το χέρι μου το κάτω μικρά κυκλάκια της λεκάνης, έτσι ώστε να χαλαρώσει η λεκάνη και έτσι πάλι να απελευθερωθούν τα αέρια. Το ίδιο μπορώ να κάνω, παίρνω το χεράκι μου από εδώ, το βάζω στη κυλίτσα και πάλι κάνω κυκλάκια. Και αυτό, αν κλαίει πολύ το μωρό μου, μπορώ να κάνω και βολτούλα και να το κάνω ταυτόχρονα, έτσι ώστε έχει και πράγματα να δει, να χαζέψει λίγο, οπότε έτσι το ηρεμεί κιόλας. Κάτι λίγο πιο δύσκολο, μπορώ να κάνω κυκλάκια εδώ κάτω, το κάτω μέρος του κορμού και με το πάνω μέρος του κορμού. Αυτό είναι έτσι. Τσακ, τσακ. Το ένα χέρι πάει δηλαδή σαν το ένα εναντίον του άλλου πάλι. Και έτσι χαλαρώνουμε πάλι το στομαχάκι. Επίσης αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι πάλι όπως τα stretching που κάναμε στο κρεβάτι, για να ανοίξουμε τον κορμό του μωρού, τσακ, και να το ξανακλείσουμε και ξανά ανοίγουμε και βάζω το μωρό στη δικιά μου κυλίτσα, ανοίγω, ασχολείω πίεση εδώ και ξανακλείνω. Αυτά λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Παρακαλούμε, παρακαλούμε. Γεια! Yeah.